Χρόνια πολλά. Όπως βλέπετε, ο Δήμος Κορινθίων βρίσκεται δίπλα από τους ανθρώπους, τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Σήμερα, σε 4 σημεία στο Δήμο Κορινθίων, διανέμονται τρόφιμα, περίπου 50 τόνοι τροφίμων, ήδη πρώτης ανάγκης, ήδη καθαρισμού, τα οποία τα έχουν ανάγκη οι συμπολίτες μας. Είναι από τα χρήματα του Δήμου και από τα χρήματα που μας έχει δώσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Θέλω να το διευκρινίσω αυτό, γιατί η περιφέρεια, με την οποία έχουμε μια άριστη σχέση, δεν δίνει σήμερα τίποτα. Έχει πιστώσει στους λογαριασμούς ορισμένων από τους δικαιούχους κάποια χρήματα, και για τους υπολείπους, τα ονόματα των οποίων τα έχουμε δώσει στην περιφέρεια, θα πιστωθούν χρήματα στις επόμενες μέρες και θα τα παίρνει κανείς μέσω της κάρτας του, της τραπεζικής. Σήμερα λοιπόν ο Δήμος Κορινθίων είναι κοντά στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, και το Σάββατο επίσης, γιατί φέτος το Πάσχα θα γίνει με κρέας το οποίο θα το διανύμουμε το Σάββατο. Όπως βλέπετε, και σήμερα έχουμε φρέσκο κρέας το οποίο διανέμουμε από ψυγεία, τα οποία έχουμε νοικιάσει και τα χρησιμοποιούμε για να μην υπάρχει αλλίωση του προϊόντος. Και το Σάββατο επίσης θα δοθούν αρνί και άλλα τρόφιμα τα οποία τα έχει αγοράσει ο Δήμος, είτε έχουν δοθεί από χορηγούς. Γιατί πολλές φορές φέτος, θα το έχετε διαπιστώσει, ο Δήμος Κορινθίων και ο Δήμαρχος προσωπικά ασχολήθηκα με το να μας βοηθήσουν επιχειρήσεις, ιδιώτες από την περιοχή, για να ξεπεράσουμε τα γραφειοκρατικά εμπόδια τα οποία ο Δήμος Κορινθίων αλλά και όλοι οι Δήμοι αντιμετωπίζουν. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τις ιδιωτικές επιχειρήσεις του νομού, οι οποίες μας βοήθησαν με τις χορηγίες τους και είναι κοντά μας, όπως επίσης το Υπουργείο, το οποίο μας έχει δώσει ό,τι έχει ζητηθεί, και να ευχηθώ σε όλους τους συμπολίτες μας καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και γρήγορα να περάσει το πρόβλημα της πανδημίας. Πρέπει να προσέχουμε όλοι, να το πω και εγώ άλλη μια φορά όπως το λέει η κυβέρνηση αλλά και οι υγειονομικές αρχές, πρέπει να προσέχουμε όλοι, να μείνουμε στο σπίτι, να μην εκθέτουμε τους εαυτούς μας και τα αγαπημένα μας πρόσωπα σε κίνδυνο, και να φροντίσουμε πολύ σύντομα να ξεφύγουμε από αυτή την κρίση και την πανδημία. Ο Δήμος Κορινθίων από την πρώτη στιγμή και μέχρι σήμερα, και θα συνεχίσουμε έτσι, λειτουργεί κανονικά, και οι υπάλληλοι, τους οποίους θέλω επίσης να συγχαρώ και να ευχαριστήσω, κάνουν εκείνο το οποίο πρέπει σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Έχουν ανταποκριθεί μέχρι σήμερα σε όλες τις ανάγκες που έχουν αντιμετωπιστεί. Έχουμε βέβαια όλα τα μέσα που χρειάζονται, τα υλικά τα οποία είναι απαραίτητα, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, γιατί έχουμε προγραμματίσει αυτό που πρέπει να γίνει. Και νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, δεν έχουμε τίποτα καινούριο να αντιμετωπίσουμε. Να ευχηθώ μόνο για άλλη μια φορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας να ξεπεραστούν, και στον Δήμο μας να έχουμε μια καλή πορεία, πολύ καλύτερη από αυτή που είχαμε μέχρι τώρα. Όπως ξέρετε, είμαστε σε πολύ καλή θέση, γιατί ελάχιστα είναι τα κρούσματα στον Δήμο Κορινθίων, αντιμετωπίστηκαν όπως έπρεπε από την αρχή και δεν έχει επεκταθεί η νόσος στον Δήμο Κορινθίων.